Βακέλας. Παρόν. Τινιακός. Δημήτρης. Απόν. Πάλας. Απόν. Πιθικότσι. Απόν. Μακρύ. Απόν. Μουστάκας. Απόν. Στεφάνου Νίκος. Απόν. Βενετίκη Μαρία. Απόν. Γιαννίσης Δημήτρης. Απόν. Σουσούδης. Θεοδόσης παρόν. Παρόν. Θεοδωράκης Διαμαντής παρόν. Τρανάκος Γεώργιος παρόν. Βάμβουκας Εμμανουήλ. Απόν. Αντώνογλου παρόν. Βιδάλης παρόν. Ψωμάς παρόν. Μαμάη Ανδρονίκη παρόν. Παρούσα. Καπάκης Ιωάννης παρόν. Μαμάη Καπόνασια παρούσα. Τσαούση Σπύρος παρόν. Αδάμης Βασίλης παρόν. Είναι και μία τοπική πρόεδρος, μην την ξεχάσεις, προς τιμήν της. Ναι. Λοιπόν, από δημοτικούς συμβούλους, κύριε Μίλα, είμαστε 12. Από τοπικούς δημοτικούς προέδρους είναι η κυρία Άννα Βολίκα. Πρόεδρε, έχεις το λόγο. Ναι, γεια σας. Θέλω να χαιρετήσω ότι για πρώτη φορά κάναμε αυτή τον τρόπο με τον οποίο κάναμε τη συνεδρίαση. Και εύχομαι να έχει καλή επιτυχία, γιατί είναι και η πρώτη φορά που το κάνουμε. Λοιπόν, και ξεκινάω. Θα διαβάσω καταρχήν την εισήγηση των 13 συμβούλων της συνεδρίαση της σημερινή, της 14ης του 2020. Κύριε Πρόεδρε, του ΒΕΤΑ ΣΥΜΑΝΔΡΟΥ, κύριε Δήμαρχε, κύριες και κύριοι Δημοτικής Κυβολιάνδρου, έχοντας υπόψη, πρώτα, τις διατάξεις του άρθρου 67 του νόμου 3852 του 2010, σε κάρθα του 87, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του νόμου 4555 του 2018, σε 133 άρθρα, δεύτερον, τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΥΡΤΗΣ, της από 11/3/20 πράξη νομοθετικού περιεχομένου, την υπαρήφ ομόχωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου, την υπαρήφ 154 του 2019 ομόχωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, την ομόχωνη απόφαση 278/11/12 του 2019, κατά την οποία ο Δήμος Άνδρου συντάσσεται με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου και ζητά από την κυβέρνηση και κάθε ενδεκόμενο φορέα να ανασταλούν οποιασδήποτε αδειοδοτήσεις και εργασίες για τα ιωτικά πάρκα μέχρι να γίνει ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο προκειμένου να υπάρχει μια δίκαιη, εύλογη και αποδεκτή μετά από διαβούλευση, χωροθέτηση των ιωτικών πάρκων που επιχειρούνται να εγκατασταθούν στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Πέμπτον, την ομόφωνη απόφαση 22/6/3 του 2020, κατά την οποία ο Δήμος Άνδρου ανέθεσε τον κύριο Κόλια τη σύνταξη νομοδότηση με αντικείμενο την περιγραφή πρώτα τη υφιστάμενη κατά τον χρόνο σύνταξη τη νομοδότηση αδειοδοτική κατάσταση στάτου ενό εκάστου των ελληνικών σταθμών παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια που έχουν λάβει τουλάχιστον άδεια παραγωγή και που σκοπεύουν να εγκατασταθούν στην είσοδο τη Άνδρου. Δεύτερον, βάσει τη κείμενη νομοθεσία αδειών και εγκρίσεων που έκανε σε τον Άνω ΑΣΠΙΕ πρόκειται να επιδιώξει να λάβει στο μέλλον προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία του. Και τρίτον, τον ένδυκο μέσο που ο Δήμος Άνδρου δύναται να ασκήσει είτε κατά των υφιστάμενων αδειών και εγκρίσεων είτε κατά εκείνο που πρόκειται να εκδοθούν στο μέλλον. Έφτον, την ομόφωνη απόφαση 69 της 7/3/20 κατά την οποία ο Δήμος Άνδρου συνέστησε επιτροπή αγώνα για τις αμμογεννήτριες με σκοπό την υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης του Περιφερειακού και Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή οποιονδήποτε αδειοδοτήσεων και εργασιών για αιωλικά πάρκα μέχρι να γίνει ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο σε συντονισμό και με τις οπές των άλλων κυκλαδίτικων κονδυσιών για τον ίδιο σκοπό. 7. Στην υπαρή 7/53
31 Τρίτου του 20 υποβληθέν. Τον πρόεδρο του Βέτα Συμμάδρου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρόμου έγραφε αίτηση 13 δημοτικών συμβούλων όλων των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης με έτοιμα για σύγκληση τακτικής συνεδρίασης του Βέτα Συμμάδρου και ειδικά με την παρουσίαση και συζήτηση επί της υποβληθής σας ομάτευσης του δικηγόρου Αθηνών κ. Τρίφωνα Κόλια αναφορικά με τις μέτρους ασπιές στην Άνδρο και τα 11 μέσα που πρέπει να λάβει ο Δήμος. 8. Το υπαρήθ πρωτοκόλλου 895 στις 3/4/20 έγγραφο του Προέδρου του Δεντασυμμάδου προς τα μέλη του Δεντασυμμάδου με το οποίο ενημερώνει μεταξύ άλλων ότι δεν έχει ληφθεί και τοποθετηθεί γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Τρίφωνα Κόλια. 9. Το υπαρήθ πρωτοκόλλου 2941 στις 6/4/20 εισερχόμενο στο Δήμο Άνδρου και αποσταλέν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους πρακτικό απόφαση της τρίτης συνεδρίας Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην εγκατάσταση αρμογεννητριών βιομηχανικής λίμπαθος στην Άνδρο με κύριο θέμα την παρουσίαση, επεξεργασία και συζήτηση ανταλλαγή απόψεων επί της νομοδότησης του δικηγόρου Αθηνών κ. Τρίφωνα Κόλια ο οποίος συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη σχετικά με το αδειοδοτικό καθεστώς των ΑΣΠΙΕ και τα προτινόμενα νομικά μέτρα και δράσεις κατά αυτών εκ του οποίου προκύπτει αδιαφυσβήτητα ότι ο κύριος Τρίφωνα Κόλια έχει ήδη καταθέσει ηλεκτρονικά στη Δημοτική Αρχή Άνδρου την αναμενόμενη νομοδότηση για τους ΑΣΠΙΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα από το υπαρήθ 31-20 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 10. Από 9/4/20 ηλεκτρονικά αποσταλείς από εμάς τους 13 δημοτικούς συμβούλους επιστολή του Προέδρου Βέτα Σίγμα κ. Ελευθέρου Μπάλε με την οποία εκφράζει προσωπικές αξιολογικές του κρίσης εις βάρος της σύγκρισης της σημερινής συνεδρίασης μας και επιπλέον ενημερώνει το Σώμα ότι δεν θα παραστεί στη συνεδρίαση. 11. Το υπαρήθ πρωτοκόλλου υπέρ κάθετος ΔΑΠΕΚ κάθετος 28-236 κάθετος 1.073 κάθετο στις 16/3/20 έγγραφο ΑΔΑ 6-12 45-53 P8 Παύλα Εψιλονιθήτα της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το οποίο αφορά την περίληψη χορήγης άδειας την εταιρεία Greek Green Power ΑΕ για την εγκατάσταση για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΑΣΠΙΕ στη θέση Φραγκάκη της ΔΕΕ Κορδίου Άνδρου. 12. Τις καταληπτικές εκκλησομοθεσίες προθεσμίες για την άσκηση ένδυκων μέσων εκ μέρους του Δήμου Άνδρου κατά της προαναφερόμενης απόφασης χορήγησης άδειας εγκατάστασης ΑΣΠΙΕ στη θέση Φραγκάκη της ΔΕΕ Άνδρου. 13. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη, προβλεπόμενη στο άρθρο 67 παράγραφος 2 του νόμου 3852-10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24 του νόμου 4555 κάθετος του 218, χρονική προθεσμία των 6 ημερών από την υποβολή της αίτησής μας προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς εκείνο να συγκαλέσει το σώμα στη συνεδρίαση. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και πάντα με γνώμονα, η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος την καλέσαμε το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο ως μια έστατη προσπάθεια να συζητήσουμε όλοι μαζί μέσα σε δημοκρατικά και διαφανή πλαίσια την νομοδότηση του δικηγόρου Αθηνών κ. Τρίφωνα Κόλια σχετικά με το αδειοδοτικό καθεστώς των αναμογεννητριών στην Άνδρο καθώς και τα ένδυκα μέσα που μπορεί να στήσει ο Δήμος μας κατά των διάφορων εγκρίσεων αντιών κτλ. Που έχουν ή πρόκειται να χορηγηθούν για την εγκατάσταση και λειτουργία των ασπιέρων στο νησί μας. Ενώνουμε έτσι τη φωνή μας και συντονίζουμε τη δράση μας με όλους τους δικούς φορείς των νησιών των Κυκλάδων κατά της άμεσης και ανεξέλεκτης εγκατάστασης των αρμογεννητριών. Ότι βρισκόμαστε μέσω μιας πρωτόγνωρης οικονομικής πρωτίστως και δευτερευόντως οικονομικής και κοινωνικής κρίσης λόγω του κορονοϊού, διαπιστώσαμε με στις 16/3/20 εκδόθηκε άδεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην εταιρεία Greek Wind Power ΑΕ προκειμένου να εγκαταστήσει αιωλικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Παντάκη της ΔΕΕ Κορδίου. Επιπλέον, με ανησυχία παρατηρούμε όλο αυτό το διάστημα τον Δήμαρχο κύριο Δημήτρη Λότσα και τον αντικαταστάτη του Αντιδήμαρχο κύριο Γεννήση να απέχουν παντελώς και αδειολόγητα και αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις και αποφάσεις της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην εγκατάσταση αναμογεννητριών συνάδρων όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπαρήτη 69 κάθετος
τις 7/3/20 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, παρότι η συγκεκριμένη επιτροπή έχει ήδη συνεδριάσει 4 φορές και έχει ασχοληθεί με σοβαρά ζητήματα βάσει του σκοπού σύστασή τη από το ΔΕΛΚΑ. Ομοίως διαπιστώνουμε ότι ο Δήμαρχος, παρότι προεδρεύει την Οικονομική Επιτροπή, δεν έχει προβεί μέχρι σήμερα σε καμία περαιτέρω ενέργεια για την εισαγωγή θέματος και λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ένδυμων μέσων κατά τη πρόσφατη αρτιοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία ΑΣΠΙΕ, τη θέση Καντάκη Κοφίου και τον ορισμό εξειδικευμένου δικηγόρου, παρότι η ΟΕ συνεδριάζει την τακτική βάση. Εκτιμούμε ότι οποιαδήποτε χαλαρότητα, αδράνεια, απροθυμία ή και αδιοφορία της Δημοτικής Αρχής για το πρόβλημα των άλλων κινητών, ειδικά την παρούσα στιγμή, θα είναι ολέθρια για τον αγώνα που κάνουμε. Η βούλησή μας είναι να δράσουμε συντονισμένα και έγκαιρα μέχρι να γίνει ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις αρμογεννήτριες, εκφράζοντας στην πράξη την πολιτική ομοψυχία και συνένεση που απαιτεί το μείζον αυτό θέμα. Το πλαίσιο αυτό και καθώς ορισμένοι συμμετέχουμε ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη στην Επιτροπή Αγώνα για τις Αρμογεννήτριες, πληροφορηθήκαμε προσφάτως ότι ο δικηγόρος κ. Τρίκων Κόλλιας έχει ήδη συντάξει και καταθέσει υπόψη του κ. Δημάρχου την αναμενόμενη γνωμοδότησή του. Έτσι, κρίναμε εύλογο, νόμιμο και άπρος απαραίτητο να μας γνωστοποιηθεί το περιεχόμενο αυτής από τον ίδιο τον κ. Τον Δήμαρχο και να συζητηθεί, διαμορφωθεί δημοκρατικά από το ΔΣ η πορεία των περαιτέρω ενεργειών μας, ειδικότερα ως προς το σκέλος της άσκησης ένδυκων μέσων κατά των αποφάσεων αρτιοδότησης ΑΣΠΙΕ και μάλιστα να θέσουμε ακριβή χρονοδιάγραμμα της δράσης μας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη συγκεκριμένη νομική γνωμοδότηση. Ύστερα από τα παραπάνω, θα δούμε τον Δήμαρχο να δούμε την ιδιότητά του και ως Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής να εφαρμόσει απαραίτητα όσο προτείνει. Όσα προτείνει η γνωμοδότηση του δικηγόρου Αθηνών κ. Τρίφωνα Κόλλια, ειδικά με τις αρμογεννήτριες, ως προς την άσκηση και εξάρτηση όλων των ενδυπρών μέσων και των υφιστάμενων αδειών και εγκρίσεων ΑΣΠΙΕ, με πρώτη προτεραιότητα λόγω προθεσμίας την άσκηση ένδυπρων μέσων κατά της οδότησης αρμογεννήτριες στη θέση Φραγκάκη Κορδίου, καθώς και όσο πρόκειται να δοθούν, να εκδοθούν, σεβόμενος απαραίτητα την πράξη όσα ορίζουν οι αναφερόμενοι παραπάνω. Ομόφωνες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και η παρήφη 154 του 2019, ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου για το ζήτημα των αρμογεννητριών. Ζητούμε από τον Δήμο Παύλου, όπως την αμέσως προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα συγκαλέσει, όπως εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης, ως κατεπήγον θέμα την άσκηση όλων των ένδυκων μέσων κατά της ήδη χορηγηθήσης άδειας εγκατάστασης ΑΣΠΙΕ στη θέση Φραγκάκη ΔΕ Κορδίου που προτείνει ο δικηγόρος κ. Κόλλιας στην νομοδότησή του. Η Δημοτική Σύμβουλη Άδου Αδάμης Βασίλειος Αντώλογος Αντώνιος ο Βάβουκας Εμμανουήλ Βουηδάκης Εκόλαιος Θεοδωράκης Διαμαντής Καπάκης Ιωάννης Μαμά η Νίκη Μαμά η Αναστασία Μπακέλας Ιωάννης του Σούδη Θεοδόση, Τρανάκο Γιώργιο, Τσαούση Πυριδών, Τωμά Γιώργιο. Και είναι η μαμά η Αναστασία. Τέλο. Τασούλα. Α, μπράβο. Οκ. Δεν ξέρω με τα σούλα. Λοιπόν, και μετά από την εισήγηση, θα ξεκινήσουμε να λαμβάνει το λόγο όποιο θέλει. Και ξεκινάμε από τον κύριο Σουσούδη, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του που υπάρχει. Χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου, με ακούτε? Ακούγομαι, παιδιά? Ναι. Χαιρετίζω λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο που γίνεται με αυτόν τον διαφορετικό τρόπο για πρώτη φορά στο Δήμο με την τηλεδιάσκεψη και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά εκείνα που δούλεψαν για να κάνουμε το σημερινό αυτό Συμβούλιο πράξη μέσω τηλεδιάσκεψης. Πραγματικά μου κάνει λίγο εντύπωση που είναι τόσο εύκολο και να λείπει κανείς, θα ήταν τόσο εύκολο να συμμετέχει στο σημερινό συμβούλιο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν καταλαβαίνω την απουσία της Δημοτικής Αρχής. Δεν πειράζει, θεωρώ ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στη λήψη απόφασης. Είμαστε η πλειοψηφία σήμερα, είμαστε 12 άτομα. Θεωρώ μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση η οποία είναι πολύ σημαντική για την εξέλιξη του συγκεκριμένου θέματος και για το μέλλον στο νησί μας.
θα έλεγα ότι δεν έχω να πω κάτι άλλο για τη στιγμή, για να μην πω στο θέμα αμέσως. Ήθελα να χαιρετήσω αυτή τη σημερινή τηλεδιάσκεψη, το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Το λόγο έχει αυτός ο επόμενος από εμένα, που μάλλον είναι πρόεδρε. Ποιος Καπάκης. Κύριε Καπάκη, έχετε το λόγο. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Χαιρετίζω αυτή τη συνάντηση υπό ιδιαίτερες συνθήκες. Γενικότερα αλλά και ειδικότερα όσον αφορά δηλαδή ότι κάνουμε μια συνάντηση μέσω υπολογιστή, είναι πρώτη φορά που συμβαίνει πραγματικά, και εγώ θέλω να συγχαρώ με τη σειρά μου όσους πραγματικά δούλεψαν και κόπιασαν για να μπορέσουμε να την πραγματοποιήσουμε. Θεωρώ ότι είναι μια από τις πιο κρίσιμες συναντήσεις και κυρίως αφορά το μείζον θέμα που ταλανίζει τον τόπο και που θα κριθούμε το πώς θα το αντιμετωπίσουμε απέναντι στις επόμενες γενιές. Θα περίμενα βέβαια εδώ τον Δήμαρχο και βέβαια και τον Πρόεδρο του ΔΣ, ο οποίος από την επιστολή του δεν κατάλαβα για ποιο λόγο απουσιάζει, ενώ οφείλει να είναι ο θεματοφύλακας ακριβώς του Συμβουλίου και κυρίως στο να εκπροσωπούνται όλες οι παρατάξεις και όλες οι ομάδες έτσι ώστε να εκπροσωπείται στην πράξη η κοινωνία. Δυστυχώς και οι δύο απουσιάζουν και αυτό πραγματικά δείχνει και την ποιότητα της τοπικής μας δημοκρατίας. Δεν νομίζω ότι είναι ώρα να πω περισσότερα. Θεωρώ ότι θα υπάρξει άλλη ευκαιρία που να είναι παρόντες για να πω περισσότερα. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία ότι η εισήγηση η οποία έχει φτιαχτεί από τους 13 είναι προφανώς, και εμείς ως Δημοτική Παράταξη συμμετείχαμε και συμφωνούμε και καλούμε έστω και την τελευταία στιγμή ο Δήμαρχος να κάνει αυτό που οφείλει να κάνει απέναντι στον τόπο, απέναντι στην ιστορία του, απέναντι στα παιδιά μας και κυρίως να εφαρμόσει την γνωμοδότηση Κόλλια, δηλαδή την γνωμοδότηση Κόλλια, την οποία ομόφωνα όλοι παραγγείλαμε για το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Προφανώς το θέμα είναι σημαντικό. Προφανώς οι 13 σύμβουλοι που υπογράφουμε την εισήγηση συντασσόμαστε με αυτή εξορισμού. Θα ήθελα και εγώ να σταθώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τον τρόπο που κάνουμε το σημερινό μας Συμβούλιο. Να μου επιτρέψετε να πω ότι ήταν μια ιδέα, είχα εκφραστεί δημόσια και στο Δημοτικό Συμβούλιο από το Σεπτέμβρη κιόλας για τη δυνατότητα αυτή που παρήχε η τροποποίηση που έγινε τον Αύγουστο του 19. Θεωρώ ότι δείχνουμε ένα πολιτικό πολιτισμό. Μέχρι τώρα οι συνεδριάσεις σε αυτή την έκτακτη περίοδο γινόντουσαν διαπεριφοράς, δηλαδή τηλεφωνικά ή με την αποστολή μηνυμάτων. Εδώ η πρωτοβουλία αυτή που έχουμε πάρει είναι μια καινοτόμος πρωτοβουλία. Δείχνουμε ότι η διάσταση του χώρου πλέον στην περίοδό μας, στην εποχή μας, έχει διαφορετική αξία. Μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις, όχι απλά να επικοινωνούμε, να καταλήγουμε σε συμπεράσματα μέσω αυτού του τρόπου. Είναι μια πράξη πολιτισμού και ελπίζω να είναι μια σημαντική παρακαταθήκη και για τις επόμενες συνεδριάσεις και να ενθαρρυνθεί ο Δήμος από αυτή την πρωτοβουλία και την καινοτόμο τεχνολογία που κάνουμε σήμερα στην πράξη και να κάνει αντίστοιχες συνεδριάσεις στο εγγύς μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εγώ θέλω να αναφερθώ με δύο λόγια μόνο για τους 8 Δημοτικούς Συμβούλους της Συμβολίτευσης οι οποίοι απουσιάζουν από το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αφορά αποκλειστικά τις ανεμογεννήτριες. Όλοι μας ομόφωνα έχουμε ψηφίσει σε δύο διαφορετικά δημοτικά συμβούλια διακοπή εργασιών. Έχουμε συνταχθεί με τα άλλα δύο νησιά και με την απόφαση της περιφέρειας μέχρι να γίνει καινούργια χάραξη χωροταξικού. Επομένως, αφόσον και το Δημοτικό Συμβούλιο το σημερινό αφορά το ίδιο θέμα, δηλαδή τι ζητάμε, διακοπή εργασιών στην ουσία, να οριστεί ο κύριος Κόλλιας για ένα από τα αεολικά πάρκα του Φραγκάκη, το οποίο διοδοτήθηκε πρόσφατα. Το ερώτημα μου είναι το εξής. Δηλαδή, οι υπόλοιποι 8 δημοτικοί σύμβουλοι τώρα λένε τι κάνουν. Έχουν αλλάξει θέση. Αυτά που ψήφισαν δύο φορές δεν ισχύουν. Αυτό πρέπει δημόσιο, είναι ένα δημόσιο πλέον ερώτημα προς τις 8
συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα και εγώ για αυτόν τον τρόπο της επικοινωνίας, το οποίο θα μπορεί να λύσει προβλήματα και επικοινωνιακά, όχι μόνο σε περίοδο κορονοϊού, που εύχομαι να περάσει πολύ γρήγορα αυτή η ιστορία η δύσκολη, αλλά και γενικότερα και σε άλλες περιόδους πιο φυσιολογικές. Συμφωνώ με όλα όσα ακούστηκαν. Εννοείται ότι συμφωνώ με όλα όσα διάβασε ο πρόεδρος, ο κ. Θεοδωράκης. Επισημάνω σε συνέχεια με αυτά που λέει ο Βασίλης, ότι με το δεδομένο ότι, όπως είδαμε και στη διάβγεια, έχει αναρτηθεί η άδεια εγκατάστασης για το φραγκάκι στο ΔΕΛΤΑ ΕΕ Κορθίου, από όσο γνωρίζουμε, υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος μέσα στον οποίο πρέπει να αντιδράσει ο Δήμος και κατά συνέπεια δεν μπορεί την ίστατη στιγμή να ανατεθεί σε ένα δικηγόρο ή να διεκπεραιώσει το θέμα, να κάνει την οποιαδήποτε νομική ενέργεια. Και ένας από τους λόγους είναι ότι υπάρχει και συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο που μέσα στο οποίο θα πρέπει να γίνουν διάφορα ενδικά μέσα. Να πω εγώ μέχρι να... Μακέδα, έχει το λόγο. Μετά θα μιλήσω στον Αντιόμαση. Χαίρομαι και εγώ που καταφέραμε και κάναμε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά που έτρεξαν και το αίσθησαν. Εγώ απλώς μου κάνει εντύπωση αυτή η αλλοπρόσαλη στάση της Δημοτικής Αρχής, όπως προείπαν και οι προηγούμενοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Δηλαδή, ενώ έχουμε ομόφωνες αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, όταν φτάνουμε στην ώρα της εκτέλεσης, εκεί αρχίζουμε λίγο τα... δεν έχουμε την ίδια συνέπεια. Αυτό μας προβληματίζει, καθώς και γενικότερα εμένα προσωπικά με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ και η στάση του Δημάρχου και του αντικαταστάτη του στην Επιτροπή Αγώνα, η οποία πιστεύω ήταν μια κατάκτηση για το νησί μας. Αλλά δυστυχώς δεν έχει υποστηριχτεί ούτε καν με την παρουσία και των δύο. Θέλω να καυτηριάσω και το γεγονός ότι ενώ το θέμα είναι για τη Δημοτική Ενότητα Κορθίου, με λυπεί το γεγονός ότι ούτε ο Αντιδήμαρχος, ούτε κάποιος από τα τοπικά συμβούλια έχει παρευρεθεί αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο που είναι κρίσιμο και αποφασιστικό όσον αφορά την άσκηση των ένδικων μέσων για το συγκεκριμένο πάρκο. Απλά τώρα να πω και εγώ λίγο στο θέμα το συγκεκριμένο του Δημοτικού του σημερινού Συμβουλίου. Θα ήθελα να πω ότι όλοι γνωρίζουμε και όλοι γνωρίζουν ότι το σημερινό Συμβούλιο ήταν υποχρέωση και υποχρέωση όλων των Δημοτικών Συμβούλων όλης της Δημοτικής Αρχής να πραγματοποιηθεί. Εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να είναι και λίγο αργά. Έπρεπε να έχει γίνει τον καιρό που το είπαμε περίπου 10 μέρες πριν. Και γιατί αυτό? Διότι, όπως είπε και δυστυχώς ο φίλος ο Λευτέρης Σομπάλας, ο πρόεδρος, που έκανε μια πολύ τραγική επιστολή απευθυνόμενο σε όλους εμάς, θα έλεγα απαξιωτικά, είπε λοιπόν ο Λευτέρης ότι εν μέσω πανδημίας τι γυρεύουμε και θέλουμε, το έχει πει αυτό και ο Δήμαρχος, τι γυρεύουμε και θέλουμε να κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο για νεμογεννήτριες. Καταρχάς, ξέρουμε όλοι ότι εν μέσω πανδημίας ο Δήμος συνεχίζει να λειτουργεί. Καλός ή κακός. Και πρέπει να λειτουργεί γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Άλλωστε, αν κοιτάξει κανείς το διαδίκτυο, θα δει ένα σωρό αναθέσεις που γίνονται αυτόν τον καιρό, άλλες υπό κάποια ερωτήματα και άλλες πρέπει να γίνουν τέλος πάντων. Και άλλες δέχονται, όπως είπα, ερωτήματα πολλά. Θα έλεγα λοιπόν ότι το σημερινό συμβούλιο είναι απαραίτητο να γίνει, διότι πρώτον, εν μέσω πανδημίας ξαφνικά. Το είπαν και προηγουμένως και κάποιοι άλλοι, ας το πω και εγώ άλλη μια φορά. Εν μέσω πανδημίας, λοιπόν, 16 Μαρτίου, μέσα στην καρδιά της κρίσης, βγήκε μια άδεια για το φραγκάκι. Ένα το κρατούμενο. Πριν μια εβδομάδα, αναρτήθηκε στο Δήμο και εμείς δεν το ξέραμε, ένα έγγραφο, το οποίο ήταν από την εταιρεία η οποία είναι για ένα αιωλικό πάρκο, αν θυμάμαι καλά, στο Μαυροτάνταλο, και μιλάει για αναγκαστικές απαλωτριώσεις. Και αυτό εν μέσω πανδημίας. Εμείς λοιπόν δεν οφείλουμε να αντιδράσουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Με ασφάλεια και με συνέπεια, με ασφάλεια που είμαστε ο καθένας στο σπίτι του και μιλάμε με ασφάλεια ο καθένας
μόνος του εδώ πέρα στο γραφείο του, τέλος πάντων, και θεωρώ ότι, μπορεί να βγει μια απόφαση συνολική από το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία να τρέξει στις προϊστάμενες υπηρεσίες, να πάει προς τον δικηγόρο και ο δικηγόρος να ξεκινήσει τα ένδυκα μέσα που του έχουν ανατεθεί και ήδη έχει κάνει την πρώτη γνωμοδότηση. Ο δικηγόρος λοιπόν για να δουλέψει ένα τέτοιο θέμα δεν μπορεί να το δουλέψει την παραμονή που την επόμενη μέρα θα λήξει αυτή η προθεσμία. Θέλει ένα χρονικό διάστημα, διότι δεν είναι το μοναδικό έργο που του έχει ανατεθεί από εμάς. Έχει και άλλα προφανώς. Άρα λοιπόν χρειάζεται ένα εύλογο διάστημα και δεν ξέρω τώρα αυτό το διάστημα αρκεί, που περίπου είναι ένας μήνας από τώρα, προκειμένου να δουλέψει ο δικηγόρος και να μπορέσουμε να δούμε τι θα κάνουμε όσον αφορά για την άδεια που δόθηκε στο Φραγκάκι. Και εμένα με λυπεί αυτό που είπε ο Γιάννης ο Μπακέλας, ότι από την περιοχή του Κορθίου, όπου αυτή τη στιγμή είναι το κρίσιμο, είναι και το ζητούμενο και είναι το κρίσιμο σημείο, η περιοχή του Κορθίου λοιπόν, όπου ένα αιωλικό πάρκο πάει να στηθεί με γιγαντιές ανεμογεννήτριες, και λείπουν από τη σημερινή συνάντηση, λείπουν δημοτικοί σύμβουλοι της συμπαράταξης και λείπουν και τοπικοί σύμβουλοι, όπου έπρεπε να είναι εδώ σήμερα. Θέλω λοιπόν να πω ότι το σημερινό συμβούλιο είναι πάρα πολύ κρίσιμο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να ανατεθεί στο Δήμαρχο η απόφαση, η σημερινή του Δημοτικού Συμβουλίου της πλειοψηφίας, και ο Δήμαρχος να δράσει άμεσα, διότι το σημερινό θέμα δεν είναι ένα απλό θέμα ημερήσιας διάταξης, το θεωρώ και το θεωρούμε νομίζω όλοι ως κατεπήγον. Πρέπει δηλαδή να τρέξει άμεσα, πέρα από οποιοσδήποτε άλλες διαδικασίες, πρέπει να τρέξει άμεσα το θέμα αυτό. Και ως κατεπήγον μπορεί να ξεπεράσει πάρα πολλά εμπόδια. Γιατί είναι κατεπήγον? Εγώ με τη σειρά μου ήθελα να καταγγείλω την κίνηση αυτή του Προέδρου, δυστυχώς του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του κ. Μπάλα. Ήθελα να αναφερθώ στο κακή διαχείριση του εγγράφου του, το οποίο απέστειλε και δημοσιοποίησε στο ηλεκτρονικό μέσο Ενάδρο, προτού καν προλάβουμε να το διαβάσουμε εμείς ως Δημοτική Σύμβουλη. Αυτό θεωρώ ότι ήταν μια παράδεκτη απόφαση του κυρίου Προέδρου και ήθελα να τον καταγγείλω σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους. Θεωρώ απαράδεκτο να δημοσιοποιούνται αποφάσεις του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου πριν καν έχουμε προλάβει να τις έχουμε διαβάσει εμείς. Ευχαριστώ. Ναι, πολύ σύντομα θα ήθελα να πω, και έστω και για ίστατη στιγμή, να καλέσω το Δήμαρχο επιτέλους να πάρει θέση πάνω σε αυτό το σημαντικό θέμα, να μην κινείται και συμπεριφέρεται με την γλωσσία και κυρίως να κάνει αυτό για το οποίο το ανώτατο συλλογικό όργανο έχει αποφασίσει. Όλες οι αποφάσεις για τις οποίες και εμείς αναφέρουμε στην εισήγησή μας είναι ομόφωνες από το Περιφερειακό μέχρι το Δημοτικό Συμβούλιο, και βεβαίως ό,τι και να κάνει θα πρέπει να ενημερώνει το ανώτατο συλλογικό όργανο που εκφράζει εν τέλει την ίδια την κοινωνία. Δεν μπορεί να στέλνει επιστολές από μόνος του σε εταιρείες, να του απαντάνε οι εταιρείες χωρίς εμείς, χωρίς το Δημοτικό Συμβούλιο και εν τέλει ούτε η Επιτροπή ούτε κανένας να γνωρίζει τίποτα. Και απ' την άλλη επιδεικτικά να απουσιάζει από την Επιτροπή Αγώνα, την Επιτροπή, Επιτροπή Δράσης, την οποία ο ίδιος όρισε, και μάλιστα ο ίδιος μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύτηκε ότι την επόμενη εβδομάδα θα συνεδρίαζε. Ουδέποτε όμως ούτε ο ίδιος, ούτε και ο αναπληρωτής του, ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιαννίσης, παρουσιάστηκαν. Νομίζω ότι είναι η τελευταία ευκαιρία, δεν έχουμε χρόνο, είμαστε στο παραπέντε, δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο, και βέβαια θα έχει πολύ μεγάλη ευθύνη απέναντι στον τόπο, απέναντι στα παιδιά μας, εάν αδρανήσει, και έτσι ώστε να χαθούν πολύ σημαντικές προθεσμίες με τις οποίες έχουμε δυνατότητα να προσφύγουμε κατά του αυτού του συγκεκριμένου αιωλικού πάρκου, και βέβαια στα άλλα
που αναφέρει η γνωμοδότηση, την οποία δεν την γνωρίζουμε. Βέβαια, είχαμε μια ενημέρωση εγώ ως μέλος της Επιτροπής Αγώνα από τον κύριο Κόλλια, αλλά ο ίδιος ο Δήμαρχος κρύβεται και για άλλη μια φορά, και ενώ έχει την γνωμοδότηση, όπως μας διαβεβαίωσε μέσα στην Επιτροπή ο κύριος Κόλλιας, δεν μας την έχει στείλει. Νομίζω ότι αυτά, τέτοια είδους σοβαρά θέματα, δεν προσφέρονται για πολιτικά παιχνίδια. Μία απάντηση θέλω μόνο από όσους συμμετέχουν στην Επιτροπή Αγώνα. Πόσες φορές έχει συνεδριάσει και πόσες φορές έχει λείψει ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος? Γιατί ακούω κάτι πράγματα που δεν το έχω αντιληφθεί καλά αυτό το θέμα. Δηλαδή, και πόσες φορές έχει συνεδριάσει λοιπόν η Επιτροπή και πόσες φορές έχει λείψει ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος? Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να αναφερθώ για ένα λεπτό μόνο και να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, αν υπάρχει άλλος. Στην αλληλογραφία του Δημάρχου με την εταιρεία Greek Power, όπου στη μεν επιστολή που στέλνει ο Δήμαρχος προς την εταιρεία, το περίεργο ποιο είναι? Λέει, ζητάει αναστολή κάθε οικοδομικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας λόγω κορονοϊού. Αντί να ζητήσει και αυτό, αντί να ζητήσει μάλλον ότι εμείς σαν δημοτική αρχή έχουμε πάρει απόφαση για διακοπή εργασιών και υπάρχει απόφαση της περιφέρειας η ίδια, λέει λόγω κορονοϊού. Δηλαδή μην ερχόσετε τώρα, μόλις περάσει ο κορονοϊός, ελάτε. Και η απάντηση, η κατάπτυση της εταιρείας προς τον κύριο Δήμαρχο, που αναφέρει τι? Λέει ότι για κάποια λέει φαινόμενα bullying που δέχεται η εταιρεία από μερίδα συμβούλων, δημοτικών συμβούλων του Δημοτικού Συμβουλίου Άνδρου. Δηλαδή μας κάνουν και παρατήρηση επειδή κοιτάμε τα συμφέροντα του νησιού. Αυτό, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι τελειώσαμε τις ομιλίες και θα θέλαμε τώρα να διαμορφώσουμε το κείμενο για να ψηφίσουμε την πρότασή μας. Πώς πρέπει να τη διαμορφώσουμε? Όπως ζητάμε στο τέλος, που λέμε ζητάμε από τον Δήμαρχο Άνδρου, όπως συνεπώς στην αμέσως προσεχή συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, να εισάγει θέμα για λήψη απόφασης ως κατεπήγον για το θέμα, για να δώσει λήψη απόφασης στο θέμα την άσκηση σε όλο τον ένδικο μέσο κατά της ήδη χορηγηθής σας άδειας ασπιές στη θέση Φραγκάκη που προκύνει ο δικηγόρος κ. Κόλλιας. Αυτό πρέπει να πούμε. Ζητάμε από τον Δήμαρχο, όπως συγκαλέσει όποτε είναι η Οικονομική Επιτροπή, ή να του δώσουμε μια περιθώριο ορισμένου χρόνου που θα συγκαλέσει την Οικονομική Επιτροπή. Είναι ξεκάθαρη η εισήγηση, κύριε Πρόεδρε Διαμαντή, και συγχαρητήρια για τη σημερινή σου παρουσία. Είναι ξεκάθαρη λοιπόν η πρόταση, η εισήγηση είναι ξεκάθαρη. Διάβασέ την πάλι, όπως είναι οι δύο παράγραφοι στο τέλος, και είναι ξεκάθαρη η εισήγηση να ψηφίσουμε επ' αυτής. Ναι, ζητάμε όπως στην αμέσως προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, όποτε την κάνει. Ακριβώς. Γιατί ακριβώς. Όποτε να δώσουμε περιθώριο. Γιατί μπορεί να την κάνει σε ένα μήνα. Δεν δίνουμε χρονικό διάστημα. Άμεσα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Θα πρέπει μέσα σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, πόσο έχουμε χρόνο? Συμφωνώ, Πρόεδρε, δίκιο έχεις, αν δεν λέει. Απλά εμείς πιστεύουμε ότι επειδή γίνονται οικονομικές επιτροπές δύο φορές την εβδομάδα, κατά μέσο όρο, ας πούμε και μία. Άρα λοιπόν, στην επόμενη εβδομάδα, στην πρώτη Οικονομική Επιτροπή της επόμενης εβδομάδας να γίνει, να μπει θέμα. Θα είναι η πρόταση. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, αν θες να το βάλουμε και χρονικά. Ναι. Οπότε αυτή είναι η πρόταση, κύριε Μίλα. Ναι. Όπως θα ακούς. Ζητούμε από τον Δήμαρχο Άνδρου, όπως άμεσα, μέχρι στην πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την επόμενη εβδομάδα, μέχρι την επόμενη εβδομάδα, όπως εισάγει προς συζήτηση λήψη απόφασης ως κατεπήγον θέμα την άσκηση όλων των ένδικων μέσων κατά της ήδη χορηγηθήσας άδειας εγκατάσταση ασπιές στη θέση Φραγκάκη ΔΕΕ Πορφύρου, που προτείνει ο δικηγόρος κύριος Κόλλιας στη γνωμοδότησή του. Το διαβάζουμε το κείμενο και το ψηφίζουμε.
η εισήγηση να γραφεί στο σώμα της απόφασης ως έχει καταλήγοντας το τι ετούμεθα. Εντάξει κύριε. Να σας το διαβάσω λίγο. Ζητούμε από τον Δήμαρχο Άνδρου όπως άμεσα στην πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης ως κατεπήγον θέμα την άσκηση... Μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Δεν μπορεί να περιμένουμε πότε θα κάνει οικονομική. Μπορεί επίσης να κάνει οικονομική σε ένα ακόμα μήνα. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σύσταση Οικονομικής Επιτροπής, σύγκλησή της μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Όπως εισάγει προς συζήτηση λήψη απόφασης ως κατεπήγον θέμα την άσκηση όλων των ένδικων μέσων κατά της ήδη χορηγηθής σας άδειας εγκατάστασης ΑΣΠΙΕ στη θέση Φραγκάκη ΔΕ Κορθίου που προτείνει ο δικηγόρος κ. Κόλλιας στην χρηματοδότησή του. Οκ, αυτό. Εγκρίνεται ομόφωνα, έτσι. Ναι. Ομόφωνα. Ακριβώς. Ναι. Λύεται η συνεδρία. Καλό απόγευμα σε όλους. Ευχαριστούμε Γιάννη Μίλα. Ευχαριστούμε Γιάννη. Εγώ θα πω τελευταίο. Καλό απόγευμα. Θα πω τελευταίο εγώ. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Πρόεδρε, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλους και σε αυτούς που κόπτησαν για το σημερινό συμβούλιο. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Γεια σας. Γεια σας. Καλή συνέχεια, Γιάννη, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλους, γεια σας. Καλή συνέχεια, γεια. Καλή σας νύχτα, γεια σας.